ήμασταν. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ για να αναδείξουμε ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με τη διαμόρφωση των συσχετισμών σε πρωτοβάθμια σωματεία, στα εργατικά κέντρα και στις ομοσπονδίες. Η αφορμή έγινε με τις εκλογές ενός συνδικάτου, μέλους του εργατικού κέντρου Πτολεμαίδους, το οποίο έκανε εκτεταμένη ενέργεια με αφορμή και το προκαπολογιστικό συνέδριο που είχε η Ομοσπονδία Μετάλλους. Αυτό που θέλω να αναδείξω εγώ είναι ότι τη στιγμή που το εργατικό κίνημα εκφυλίζεται και χτυπιέται από παντού, τη στιγμή που οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μια σειρά προβλήματα, τη στιγμή που η περιοχή μας δημοπαθεί από μεγάλα ποσοστά ανεργίας με περιβατολογικά προβλήματα, μπροστά μας έχουμε και το ξεπούλημα της ΔΕΗ, τη στιγμή δηλαδή αυτή που θα έπρεπε να σηκώσουμε τη σημαία του αγώνα, αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται συσχετισμοί που δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα, με διαδικασίες εξπρές και σε σωματεία φαντάσματα. Εμείς θέλουμε να πούμε τους εργαζόμενους να μην σκύψουν το κεφάλι, να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να συσπηρωθούν στα ταξικά σωματεία και στο ΠΑΜΕ και να δώσουμε ένα τέτοιο αγώνα με προοπτική, με όχι απλώς να καλυτερέψει η ζωή μας, αλλά να ανατρέψουμε συνολικά την κατάσταση που υπάρχει, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να πάρουν αυτά που δικαιούνται. Και σήμερα τα αιτήματα για την περιοχή μας δεν μπορεί να είναι πέρα από τη μόνιμη σταθερή δουλειά, δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά ανθρώπινο περιβάλλον για να μπορέσει να ζήσουμε σαν άνθρωποι, να πούμε ένα μεγάλο όχι στο ξεπούλημα της ΔΕΗ, να πούμε ότι σήμερα με τα μνημόνια, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλα αυτά τα μέτρα που δεν θα έχουν τελειωμό, θα πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας και να βάλουμε ένα τέλος. Για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την πρόσκληση που σας στείλαμε, περισσότερα θα πει και πιο συγκεκριμένα ο Κώστας. Πάμε. Πέντε μέρες πριν το συνέδριο της Ομοσπονδίας Μετάλλου, έφτασε ένα αίτημα για εγγραφή ενός σωματείου που προξένησε εντύπωση. Έχοντας βέβαια και τα μετρό ψηφισάντων που αποδεικνύει περίτρανε αυτό που και σήμερα καταγγέλουμε, έφτασαν στο σημείο να βάζουν κόσμο συνταξιούχοι άνω των 5 ετών, να βάζουν τα δέντρα, να βάζουν ανθρώπους που έλειπαν από την περιοχή της Κοζάνης και ανθρώπους που δεν ήταν καν μέλη αυτού του σωματείου να πάνε να ψηφίσουν. Ο λόγος ήταν η αλλαγή συσχετισμού στην Ομοσπονδία Μετάλλου. Βρήκαμε μέσα σε αυτούς διεγείδες συνταξιούχους και το παράλογο όλης αυτής της υπόθεσης μας προξένησε και εμάς εντύπωση ψάχνοντας είναι ότι κρυφά από όλους έκαναν αυτές τις εκλογές που συνέβη το εξής. Χωρίς μητρό μελών, χωρίς ταυτότητα, χωρίς βιβλιάριο, χωρίς πατρόνυμο έβαλαν κάποια ονόματα, 485. Μας προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση και βρήκαμε μέχρι και διπλοψηφίες και τριπλοψηφίες. Θέλουμε να καταγγείλουμε αυτό το γεγονός, γιατί πλέον βρισκόμαστε το 2013 και αυτοί οι παρακεντέδες της εξουσίας και η συνδικαλιστική αριστοκρατία χρησιμοποιούν ακόμα τρόπους τέτοιους πανάρχαιους, την κλεψιά δηλαδή, για να βγάλουν τις έντες που αυτοί επιθυμούν για τους λόγους που όλοι ξέρουμε. Μέσα σε αυτή την συνδικαλιστική αλητεία υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει επίσης να καταγγείλουμε. Κανένας δεν θα μείνει μόνος του. Φτάσανε δυστυχώς στο αποτέλεσμα να εκβιάζουν συναδέλφους που έχουν υπογράψει υπεύθυνοι αντίρρηση ότι δεν είναι μέλη του σωματείου, δεν ψήφισαν, με πρόσχημα ό,τι περνάει στον καθένα. Ακόμα και με απειλές ότι θα τους κλείσουν φυλακή, ακόμα και διάφορες τέτοιες αλχημίες. Να ξέρουν βέβαια ότι κανέναν το πάμε, ποτέ δεν άφησε κανέναν μόνο του. Είμαστε δίπλα τους, σε όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο στους συγκεκριμένους, και καλούμε όλο τον κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, γιατί πλέον τα χαρτιά είναι αυτά που μετράνε. Τα χαρτιά τα γράφουν όλα. Και αυτό δεν θα το αφήσουμε έτσι. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, αυτό το σωματείο κατασκευάστηκε με αποκλειστικό στόχο να επηρεάσει τους συσχετισμούς στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Μετάλλου. Κάτω όμως από την γενικότερη καταγραφή, αλλά και την βοήθεια
που έδωσε η Γραμματεία Κοζάνης του ΠΑΜΗ και του ΠΑΜΗ Ενέργειας της περιοχής στους συναδέλφους μας των ταξικών δυνάμεων στην Ομοσπονδία, αποσύρθηκε, δεν έγινε δεκτή η συμμετοχή των αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΠΟΕΜ, γιατί τα στοιχεία ήταν αδιάσυστα. Κάτι που παρέλειψε, συνάδελφοι, είναι ότι πίσω από όλη αυτή εδώ τη διαδικασία φαίνεται να βρίσκεται τμήμα με επικεφαλής στελέχη από το Συνδικάτο Σπάρτακος, όπου καθοδήγησαν και οδήγησαν πάρα πολλούς εργαζόμενους του ελόγου Συνδικάτου, του Σπάρτακου, να ψηφίσουν και στις διαδικασίες αυτού του λεγόμενου Σωματείου Ενέργειας, Μετάλλου, ΔΕΠΟ και Ιδιωτικού Τομέα, με στόχο, όπως είπαμε, την αλλαγή των συσχετισμών. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, μάλλον με αφορμή αυτήν εδώ την περίπτωση, οφείλουμε να πούμε στους εργαζόμενους που ήδη, λόγω της δράσης και της τάσης του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, έχουν σχηματίσει μια πολύ άσχημη εικόνα για τους συνδικαλιστές, ότι δεν πρέπει να αποθαρρυνθούν. Υπήρχαν και θα υπάρχουν και στη συνέχεια τέτοιες συμπεριφορές μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να πεισμώσουν, να γραφτούν στα συνδικάτα, να παλέψουν για τις σωστές και ορθές διαδικασίες μέσα από τις γενικές συνελεύσεις, να τα ξανακατακτήσουν και να τα κάνουν εργαλεία στην πάλη τους ενάντια στους εργοδότες και ενάντια στο κράτος τους. Χωρίς την συμμετοχή των εργαζομένων, αυτές οι κλίκες που χρόνια τώρα με αυτούς τους τρόπους αλλοιώνουν την θέληση και τους συσχετισμούς σε επίπεδο εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών, θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό εδώ το πάρτι. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο δεν έχει σκοπό κανέναν από αυτούς να τους στείλει στα δικαστήρια. Δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να λυθεί το ζήτημα με αυτόν τον τρόπο. Τη λύση θα τη δώσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, απομονώνοντας και ξυλώνοντάς τους από όποια θέση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος έχουν κατακτήσει, όχι με το σπαθί τους, αλλά με τέτοιες ενέργειες. Το απόστημα αυτό στο σώμα του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, που οδηγεί στον εκφυλισμό και στην απόκληση από τον σκοπό του, που είναι η προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων, πρέπει από τους ίδιους τους εργαζόμενους, με τη μαζική του συμμετοχή στα σωματεία, να ξεριζωθεί. Να μην τολμήσουν αυτές οι δυνάμεις να παρουσιάσουν αντιπροσώπους στα συνέδρια των εργατικών κέντρων από το ελόγω σωματείων. Θα έχουν την ίδια τύχη που είχαν και στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Μετάλλου. Επιβεβαιώνεται μέσα από αυτές τις πρακτικές και την αποκάλυψή τους η αναγκαιότητα της ίδρυσης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου εδώ και 14 χρόνια, που ένας από τους στόχους τους ήταν να αντιμετωπίσει τον εκφυλισμό που παρατηρείται στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Εκφυλισμός που οφείλεται στην πολιτική και ιδεολογική προσχώρηση τμήματος του συνδικαλιστικού κινήματος με τους σκοπούς και τους στόχους των αφεντικών και των εργοδοτών και των κυβερνησιών τους. Προσχωρώντας σε αυτήν την πλευρά απέναντι και γινόμενοι συνειδητά πράκτορες της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων στις γραμμές του συνδικαλιστικού κινήματος, απόρριψαν τις αρχές της εργατικής τάξης και υιοθέτησαν μόνο μία αρχή, ότι υπάρχουν μόνο μέσα και όχι αρχές. Και αυτά τα μέσα χρησιμοποιούν για την πάση θυσία διατήρηση των θέσεών τους. Δεν είναι άσχετα φαινόμενα που παρατηρούμε και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Οι ναζιστές της Χρυσής Αυγής να επεμβαίνουν στο πέραμα και να δηλώνουν ότι θα στήσουν εθνικιστικό, όπως λένε, σωματείο που θα αντισταθεί στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, γιατί, όπως λένε οι ναζιστές, είχε παράλογες απαιτήσεις. Ποιες? Να ζουν ανθρώπινα και με συνθήκες ασφάλειας και υγείας εργαζόμενοι στο πέραμα. Και ποιος είναι ο στόχος τους? Να κατεβάσουν το επίπεδο των μισθών και των μεροκάματων στην περιοχή, ουσιαστικά να κάνουν τη βρώμικη δουλειά για τους εργοδότες. Με άλλους τρόπους, αλλά με ίδιο σκοπό, συμβαίνουν και αυτά τα φαινόμενα με την ίδρυση σωματείων.
Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και, και στον χώρο ευθύνη του εργατικού κέντρου Κοζάνης δημιουργία σωματείων που ψήφισαν 700 εργαζόμενοι, έστειλε 14 αντιπρόσωπους στο συνέδριο του εργατικού κέντρου, αλλά το διοικητικό του συμβούλιο δεν συνεδρίασε ούτε μία φορά, αλλά ούτε και ξαναεμφανίστηκε αυτό το σωματείο, ούτε στους αγώνες, ούτε στις απεργίες, αλλά και γενικότερα έσβησε η ύπαρξή του με το τέλος του συνεδρίου. Καλούμε τους εργαζόμενους για ακόμα μια φορά να μην αποθαρρυνθούν από τέτοια φαινόμενα. Είναι οι μόνοι που μπορούν να τα ξεριζώσουν. Μαζί με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, τους καλούμε να εγγραφούν μαζικά στα σωματεία και να ξυλώσουν τους πράκτορες της εργοδοσίας και των κομμάτων των καπιταλιστών που δρούν μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Να τους απομονώσουν μια για πάντα. Θα υπήρχε. Σε περίπτωση που γινόταν δεκτοί οι αντιπρόσωποι αυτού του σωματείου, που αναδείχθηκαν με νοθείες, διπλοψηφίες ή και την παρουσία ανθρώπων στα χαρτιά χωρίς να έχουν εμφανιστεί ποτέ. Το σωματείο αυτό θα είχε στο συνέδριο περισσότερη δύναμη σε αντιπροσώπους από τους αντιπροσώπους του σωματείου εργαζομένου στην ελληνική χαλιβουργία που διεξήγαγε ένα πολύμινο απεργιακό αγώνα και έγινε γνωστό όχι μόνο στη χώρα αλλά παγκόσμια. Μόνο συγκρίνοντας αυτά τα δύο, το σωματείο της Χαλιβουργίας και το σωματείο Μαϊμού που θα εμφανιζόταν, μπορούμε να καταλάβουμε ποιος ήταν ο στόχος, αν πάρουμε υπόψη ότι η ηγεσία της Ομοσπονδίας Μετάλλου που μέχρι το συνέδριο ήταν αυτοδύναμη η Πάσκε και κράτησε αρνητική έως εχθρική στάση στον αγώνα των Χαλιβουργών, αυτό αποδεικνύει και τι σκοπό είχαν.